Στο ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας εισήλθε το τουρκικό ερευνητικό Roots Reis μαζί με τα βοηθητικά σκάφη και μονάδες επιφανείας του τουρκικού ναυτικού που το συνοδεύουν. Έχει απλώσει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ανάρτησή μας, καλώδια, αλλά δεν έχει προβεί σε έρευνες εξαιτίας και του ήχου που κάνουν όλα αυτά τα πολεμικά πλοία που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Ο θόρυβος που κάνουν δεν του επιτρέπει να κάνει έρευνες. Εφόσον οι μονάδες του πολεμικού μας ναυτικού εκπέμπουν κάθε 15 λεπτά μήνυμα να μαζέψει τα καλώδια και να αποχωρήσει στα τουρκικά χωρικά ύδατα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση. Αναφέρει μεταξύ άλλων τον προσχηματικό χαρακτήρα της φερόμενης τουρκικής ετοιμότητας για δίθεν διάλογο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ τονίστηκε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό, θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλεί το ελληνικό Υπουργείο την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Σημειώνουμε τέλος ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες από το πρωί στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και το State Department κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του Roots Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ενέργειες της Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δράσεις ως προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Όλα αυτά βέβαια δεν πτωούν τον Ερντογάν, ο οποίος κλιμακώνει διαρκώς. Έτσι, με νέες δηλώσεις, την ώρα που το Roots Reis πραγματοποιεί τις προκλήσεις, μίλησε σε συνέντευξη τύπου και είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα υπέγραψε παράνομη συμφωνία με την Αίγυπτο, δεν άκουσε το κάλεσμά μας, δεν έχουμε βλέψει στα εδάφη και δικαιώματα κανενός, αν είναι δυνατόν, πρόεδρος τόσο μεγάλης χώρας και να πολιτεύεται κατά αυτόν τον τρόπο. Κάλεσε τις χώρες της Μεσογείου να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας αποδεκτής φόρμουλας που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων, δηλαδή όλοι να μοιραστούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα με την Άγκυρα, ενώ εκτόξευσε και νέες απειλές λέγοντας «Δεν θα επιτρέψουμε να μας εγκλωβίσουν στις ακτές μας, όσοι δεν μας ακούν να μαυρώνουν το μέλλον τους». Φυσικά εδώ έχουμε φτάσει στη μέρα που συζητάμε τόσο καιρό. Η Τουρκία είναι πολύ κοντά στο να κάνει το απονενοημένο διάβημα. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει τόσο ρόλο αν μπήκε, αν βγήκε το Roots Reis, πού βρίσκεται ακριβώς τώρα, αν κάνει ή δεν κάνει σεισμικές έρευνες. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να δείξουμε αποφασιστική στάση. Αν η Τουρκία συνεχίσει και θέλει να το πάει σε επεισόδιο, δεν πρέπει με τίποτα να είναι τοπικό. Πρέπει, υπάρχουν διάβλοι, να περαστεί το μήνυμα προς την Άγκυρα. Σε περίπτωση που η Άγκυρα συνεχίσει, η απάντησή μας θα είναι συντριπτική και θα αφορά ολόκληρο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. Ας μην νομίσουν κάποιοι ότι αν η Τουρκία προκαλέσει εκεί στο Καστελόριζο ή αν επιτεθεί στην Κύπρο ή αν δημιουργήσει επεισόδιο σε κάποια βραχονισίδα ότι θα αντιμετωπιστεί τοπικά. Τη γνώμη μου λέω έτσι τώρα, την προσωπική μου άποψη, αλλά θεωρώ σωστό ότι εφόσον προκαλεί σε ένα σημείο, εμείς μπορούμε οπουδήποτε αλλού να επιφέρουμε το λεγόμενο ισοδύναμο τετελεσμένο.